Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Σε ερωτική πολιορκία βρίσκεται η Μυρτάλη, με τον Νικήτα να μην χάνει ευκαιρία να της εκφράσει τα αισθήματά του και μάλιστα μπροστά στα μάτια του Λεωνίδα και της Άννας. Η Ιουλία βοηθά τον Κουράκο στην έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη που τον πυροβόλησε και ο Κλείος γύρω από τον Ανέστη στενεύει. Την ίδια ώρα όμως ο Ανέστης οργανώνει μία ακόμα επίθεση, αυτή τη φορά εις βάρος της Μαρίνας. Ο Αποστόλης προσπαθεί να προσεγγίσει την ευτυχία αλλά εκείνη δεν είναι διατεθειμένη να γυρίσει κοντά του. Ο Στάθης συνεχίζει τα νυχτοπερπατήματα και εμφανίζεται με την Εύα στην ταβέρνα. Ο Στέφανος πιέζει την Αρετή να πετάξει τον Στάθη έξω από το σπίτι, αλλά εκείνη δεν είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Η πραγματική μητέρα του Δημήτρη εμφανίζεται στο κατόφλι της Αθήνας και της ζητά εξηγήσεις. Μάλιστα την κατηγορεί ότι έχει κρυφή σχέση με τον γιο της και την πιέζει να μάθει γιατί τον παρουσίασε ως παιδί της σε όλη τη Μάνη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.